Καλησπέρα σας, κύριε Πομάσκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χαρά μου να συνομιλήσω μαζί σας. Είστε καλά, εντάξει. Όλα μια χαρά. Εσείς από τρέξιμο ξέρετε, έτσι. Αρκετά. Ναι. Αρκετά τρέχουμε. Τους άλλους προπονείτε εκεί να τρέχουν εκεί, να πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά. Κοιτάξτε, εγώ έχω δηλώσει γιατί προεκλογικό αγώνα θα τον δώσω στο γήπεδο. Δουλεύοντας και να αποδείξουμε με αποτελέσματα την αξία μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Απλά. Και κάτι άλλο που είπατε για το Ολυμπιακό. Και οι καλύτεροι έχουν κάποιες δύσκολες στιγμές και δύσκολες χρονιές. Όπως και Αντετοκούμπο, έτσι και ο Ολυμπιακός. Φέτος δεν ήταν απλώς η χρονιά μας. Ναι, εντάξει. Ναι, απλά δεν τρέχαμε και καλά φέτος για κάποιο λόγο. Λέω. Κάτι δεν κάναμε καλά. Αυτό λέω. Πρέπει να το αναλύσουν και να το διαπιστώσουν και να το αλλάξουν την επόμενη χρονιά. Πέρα από όλα τα άλλα, πάντως, επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα λίγο για αρχή, θα πάμε και στα υπόλοιπα. Το τρέξιμο είναι πολύ σημαντική ιστορία πια στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα. Αλλά στην Ελλάδα γενικά μπορούμε να λέμε ότι οι παίκτες κουράζονται με το τρέξιμο που βλέπουμε να κάνουν στα ελληνικά γήπεδα σε σχέση με τα ξένα. Κοιτάξτε να δείτε, για το φέτος ξεχώρισε η ΑΕΚ, ναι. Με νέα παιδιά και το βλέπουμε αυτό γιατί βάλανε μια ταχύτητα παραπάνω και ορισμένη ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους ομάδες, άμα ανεβαίνει θα δείτε και η έκτη και η όγδη ομάδα να βελτιωθεί απίστευτα. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Ο συναγωνισμός φέρνει αποτελέσματα. Μάλιστα, για να περάσουμε και στα δικά σας. Ξέρουμε τη θέση του κόμματός σας, ότι η Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι παλιός, το λέω συνασπισμό, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, γενικά υποστηρίζονται ότι εκφράζουν ένα κοινό πράγμα, παρά τις επιμέρους διαφορές, στην ουσία εκπροσωπούν τα ίδια συμφέροντα. Αυτό ισχύει και στον αθλητισμό. Κοιτάξτε, άμα πω κάτι, δηλαδή θα γίνω πια γραφικός. Εγώ έχω συνομιλήσει με τα τελευταία 15 χρόνια με όλους τους πρωθυπουργούς, με όλους τους υπουργούς αθλητισμού. Πάντα αναβάλω με το κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, κάποιες αλλαγές, κάποιες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, ειδικά στο δικό μου το κομμάτι που είναι ο Στίβος. Ο Στίβος, ναι. Και έχω πάρει απίστευτες επιβεβαίωση, υπόσχεση και Σεπτέμβρη, Οκτώβρη όλα θα γίνει όπως πρέπει. Και δυστυχώς περάσανε τα χρόνια. Πολλές φορές οι πολιτικές παίρνουμε το έτοιμο του χαρτί και εκτελούμε και κάπως διαφορετική εντολή και κάποια συμφέροντα. Εγώ δεν θέλω να συμβιβαστώ με αυτά, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά στη δουλειά μου για να κάνεις αυτό, να φτάσεις κάπου, πρέπει να αξιοποιήσεις ορισμένα στοιχεία, ορισμένους ανθρώπους, πού να το κάνεις, με ποιον να το κάνεις και με τι να το κάνεις. Γι' αυτό πολλές φορές δεν συμφωνώ. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Ποτέ. Έχουμε. Έχουμε ικανούς ανθρώπους. Έχουμε πάρα πολλούς νέους προπονητές. Έχουμε πάρα πολλούς νέους πολιτικούς. Έχουμε και αυτές οι τρέχοντες τεχνολογικά αλλαγές, ταχύτητα, know-how που εξελίσσεται. Δεν είμαστε έτοιμοι να οργανωθούμε για να έχουμε να ασφαλίσουμε τις εργασιακές θέσεις. Και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η οικονομία μεταφέρεται ανατολικά. Κλείνουνε τράπεζες στην Αμερική. Κανένας δεν ασχολείται στην Ελλάδα γιατί πρώτες ύλες πια πουλούνται στις δύο χώρες που είναι πάνω από το μισό πληθυσμό του κόσμου, που είναι η Ινδία και η Κίνα. Και η Σαουδική Αραβία τραβάει τα λεφτά τους από την Αμερική και ο Πούτιν κάνει σιδηρόδρομο από την Πετρούπολη κάτω στην Ινδία. Αυτά τα πράγματα ναι. Πρέπει να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε γιατί μπορεί να μείνουμε έξω. Μάλιστα, τότε να ρωτήσω, να πάω στο επόμενο θέμα, γιατί και αυτό είναι μια θέση του κόμματος σας πάγια. Η υγεία, λέμε, η παιδεία κλπ. Έχουν ταξικό χαρακτήρα στην κοινωνία που ζούμε κλπ. Έχει ο αθλητισμός τέτοιο χαρακτήρα? Βεβαίως. Και αυτό πώς εκφράζεται δηλαδή? Εγώ επιμένω να φτιάχνουμε ελκυστικούς χώρους για την νεολαία, για τα παιδιά. Και για μένα ξεκινάει από το σχολείο. Τα παιδιά από το σχολείο πρέπει να πάρουν την πρώτη γνώση, την πρώτα βιώματα. Να προετοιμαστούν για τον επόμενο βήμα που θα γίνουν 12 χρονών και να πάνε στους συλλόγους. Στους συλλόγους θα το παραλάβουν οι συνάδελφοί μας, που είναι πατεράδες πιο πολύ πια στο γήπεδο παρά προπονητές. Θα βοηθήσουν τα παιδιά να εξελιχθούν, θα τους αγκαλιάσουν, να έχει αυτή τη ζεστασιά, ομορφιά, γιατί τα παιδιά βλέπουν ίντερνετ, βλέπουν πόσο ελκυστικοί είναι τα στάδια στη Γερμανία, Πολωνία, Αγγλία. Και είναι έτοιμοι να φύγουν έξω, αρχίζουν να ζουν με αυτό το όνειρο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Εμείς άμα τους κρατήσουμε στο γήπεδο,
τα αποφύγουμε. Συμμορίες, bullying. Έχουμε τελευταία bullying με τα κορίτσια πια. Ναι, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Ο αθλητισμός δεν είναι μια διέξοδο στην αντιμετώπιση του bullying. Άμα το παιδί είναι σε μένα 2 ώρες το απόγευμα και το κουράσω, δεν τα φάει το βράδυ. Αλίμονο να πάει να βγει έξω και να κάνει συμμορίες και να κάνει bullying. Έχουμε παχυσαρκία. Υγεία θέλουμε για τα παιδιά. Ναι, για να είναι ξέρετε τι γίνεται όμως, κύριε Πομάσκη. Ξέρετε τι γίνεται. Είπατε μια διαδικασία 10 χρόνια κλπ. Πάει και γυμνάζεται κλπ. Σας το λέω όμως και εγώ και από δικό μου βιώμα σαν πατέρας. Όταν πάνε σε μια ηλικία 13-14 χρονών, τότε η εκγύμναση του παιδιού ή η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό αρχίζει και κοστίζει. Δεν είναι δηλαδή, δεν προσφέρεται από κάπου δωρεάν. Δεν έχουμε γήπεδα, δεν έχουμε γυμναστές, δεν έχουμε δημόσια προς το πω αθλητισμό. Εκεί πρέπει να πληρώνεις το 5x5, να πληρώνεις την ομάδα της γειτονιάς, να πληρώνεις το γυμναστή. Πώς θα πληρώνεις? Αυτό είναι εναντίον το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι εναντίον σε αυτό το καινούριο, μια καινούρια εξέλιξη που έχει κυριαρχήσει εδώ στα αθλητικά δρόμενα της χώρας πια. Αυτό παλεύουμε να παραμείνει ανοιχτό το γήπεδο, να βοηθήσουμε το προπονητή να έχει το μισθό του για να μην πάμε σε αυτό το μοντέλο που φωνάζαμε χρόνια το γιατρό με το φακελάκι. Τώρα να σας πω γιατί οι προπονητής πια είναι μόνο με φακελάκι. Πώς θα μας φανεί αυτή η μεγάλη εξέλιξη? Δίκιο έχετε, έτσι είναι. Έτσι γίνεται όντως. Εγώ είμαι εναντίον. Παιδιά που ξέρουν, που τα βλέπουμε, ότι εγώ τα έχω δει, ας πούμε, και στη ζωή μου. Παιδιά που ήταν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και λοιπά, όταν ο πατέρας τους δεν είχε λεφτά να τα προωθήσει, χανόντουσαν. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Άμα δεν κάνεις τα 17 επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι καταδικασμένο το παιδί να πάει σπίτι. Έτσι. Και για να κάνει συμβόλαιο πρέπει να πληρώσει μανατζαρέους και λοιπά. Κάνουμε από την άλλη μεριά πολύ μεγαλύτερο κακό. Του χάνουμε αυτό το παιδί. Γιατί αύριο αυτό το παιδί θα γίνει πατέρας, θα φέρει το παιδί του στο γήπεδο να παίξει, να πάει να αγοράσει εισιτήριο για το μάτς. Δηλαδή, αυτός το κάνουμε εχθρό με τη συμπεριφορά μας. Ωραία. Οπότε, η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτά τα πράγματα στα οποία αναφέρατε μέχρι τώρα, πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να βοηθήσει από τη στιγμή που εντάξει, λογικά δεν θα είναι κόμμα εξουσίας, αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό του κόμματός σας, για το οποίο και εσείς παλεύετε, πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση στην οποία αναφέρατε? Εμείς είμαστε πολύ αυστηρά εναντίον σε αυτές τις αλλαγές. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ασφαλίσει κάθε περιοχή να αναπτύξει αυτό που θέλει να αναπτύξει. Να βοηθήσει το γήπεδο, να είναι καλός ο τάπητας, να είναι καινούρια τα υλικά που θα γυμναστούν τα παιδιά, να είναι ελκυστικό, να του κρατήσουμε το παιδί εκεί, να του δώσουμε τα εφόδια με τη γνώση μας να εξελιχθεί. Και έτσι τα κρατητεί και τα κάνει και μια αθλητική καριέρα. Το ταλέντο, το παιδί ναι. που έχει, το έχει. Όλα τα παιδιά δεν θα γίνουν. Όμως πρέπει να περάσει πολύ καλά. Όλα τα παιδιά να περάσουν από το γήπεδο μέχρι μια ηλικία των 18. Ναι. Σας άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν συνέντευξη ή ομιλία μιλάγατε. Και είπατε ότι χάνουμε καθημερινά παιδιά στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο τα ατυχήματα, λέγατε, στα Τέμπη ή το παιδί στο σχολείο, στις Σέρες κλπ. Αλλά χάνουμε παιδιά στην Ελλάδα, νέα παιδιά από την έλλειψη υποδομών. Τι εννοούσατε ακριβώς? Εγώ, άμα δεν είναι ζεστό το κλειστό μου, αν δεν είναι βαμμένο, αν δεν είναι τα στρώματά μου καινούρια, γιατί μιλάμε για κάποια στάδια που δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και είναι μεγάλες περιοχές. Και μπορώ να σας πάω και να δείτε τα ντραπούμε. Τριτοκοσμική χώρα, λέγαμε για κάποιον, στο Στίβο είμαστε ήδη στα 80% σε αυτή τη φάση. Προχτές γίνανε αγώνες και ήταν τόσο πολλά παιδιά στο Άγιο Κοσμά και περνάγαμε από μια τρύπα στη κάγκελα. Γιατί δεν έχει χώρο πια που να πάμε. Μάλιστα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι να είχε καινούριο γήπεδο. Όλα αυτά διώχνουν τα παιδιά. Και ειδικά, θα σας πω κάτι που έχω από την πείρα μου. Τα ταλέντα είναι πολύπλευρα ταλέντα. Δεν είναι ποτέ σε ένα πράγμα μόνο. Και αυτοί μόλις δεν αισθάνονται καλά στο χώρο που είναι το γήπεδο, αμέσως φεύγουν στη μουσική, στη ζωγραφική και κάπου άλλο. Γι' αυτό λέω, γιατί άμα εμείς κρατήσουμε το παιδί, φτιάχνουμε καλύτερη κοινωνία. Δυνατά, έχουν παιδιά ψυχικά υγιείς, έχουν συναγωνιστεί, έχουν δεχτεί την ήττα και την νίκη, δεν φεύγουν, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, τα απασχολώ. Δεν γίνονται συμμορίες, δεν γίνεται bullying, δεν θα γίνει παχυσαρκία, δεν θα φύγουμε από τα μάστιγα της εποχής μας.
Μάλιστα. Διονύση. Πιστεύω ότι ένα από τα λάθη που έγιναν ήταν, δηλαδή, αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και δούμε πότε διοργάνωσε η Ελλάδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το λέω σε συνδυασμό με τα γήπεδα που υπήρξαν, έτσι. Δεν είναι ότι είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Ότι δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε μια πολύ καλή συνθήκη για τη χώρα. Έχετε δίκιο. Ναι. Δηλαδή, το λέω και εγώ γιατί έχω περάσει από πολλά γήπεδα που τότε μάζευαν κόσμο και τώρα δεν μπορούν καλά-καλά να κάνουν συναυλίες, έτσι. Δηλαδή, ήταν και το κόστος συντήρησης ενδεχομένως μεγάλο. Κλείσανε. Δεν κλείσανε. Παιανία δεν είναι κλειστή 12 χρόνια. Το βόλεϊ δεν είναι κλειστό. Πάνω στη Τρακεμακεδόνες τι είναι. Είναι όλα αυτά. Πάρα πολλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Μην ξεχνάτε το Ταϊκβοντό κάτω, είναι μόνο εκθέσεις. Ναι, θα τα πάρουμε να πούμε την αλήθεια. Δεν, είμαι... ναι, δεν χρησιμοποιείται πια σαν αθλητικός χώρος το Ταϊκβοντό. Μόνο εκθέσεις, εμπορικός χώρος μόνο. Πολύ σωστά. Δηλαδή αυτά τόσα καλά και, και καλοφτιαγμένα, φρέσκα, καινούρια γήπεδα, αντί να τα βελτιώνουμε, να τα συντηρούμε, τα κλείσαμε. Mm. Τα κλείσαμε, δεν υπάρχουν. Και λέω την αλήθεια, εγώ πλημμυρίζω στο Ολυμπιακό στάδιο, πλημμυρίζω μέσα στο κλειστό. Δεν βγαίνω έξω, δεν κάνω, ζω στην Ελλάδα με το καλύτερο αθλητή του κόσμου αυτή την πενταετία. Το δεν το και όλο, δεν έτσι. Βγαίνω στο στάδιο έξω. Αναγκάζομαι να πάω Τουρκία σε καταπληκτικό κέντρο. Τώρα τα φύγω γιατί η Κύπρο, γιατί έκανε καινούριο στάδιο του Γκάστιπι στη Λευκουσία. Δηλαδή, γιατί να μην το έχουμε εδώ που έχουμε ακόμα καλύτερες περιοχές, στη Κρήτη παράδειγμα. Πιο νότια, πιο ζεστά, ναι. Με φοβερό φαγητό, με απίστευτους ανθρώπους, θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια ταύματα. Τα παιδιά τα ενοχλεί αυτό, δηλαδή τους αθλητές. Δηλαδή ο Μίλτος, ο Τεντόγλου, τι σας λέει πάνω σε αυτό, ότι του λέτε, ξέρεις, πρέπει να πάμε Τουρκία να ετοιμαστούμε. Απογοητεύεται λίγο. Τα παιδιά, ξέρετε, είναι και υπάκουοι, τους συζητάμε. Εγώ πάντα δίνω χώρο στο αθλητή να αποφασίζουμε. Και αυτό το πράγμα με μια στεναχώρια βλέπουνε. Το χειμώνα το βγάλαμε στην Πολωνία. Η Πολωνία έχει 5 γήπεδα κλειστά, ωραία. Εμείς περιμένουμε μόνο Ειρήνες και Φιλίες πότε θα μας το δώσει 2 μέρες να κάνουμε ένα αγώνα. Και έχουμε 3-4 κατηγορίες που μπορούσαμε κάθε Σάββατο να κάνουν τα παιδιά μας να προετοιμαστούν αγωνιστικά. Όλα αυτά τα θέματα μας πνίγει πια. Θέλουμε μια αλλαγή. Θέλουμε... εγώ προτείνω κάτι τώρα που ακούγουμε για πρώτη φορά και λίγο πολιτικά. Να το πούμε μια χρονιά να δουλέψουμε για το αθλητισμό και την παιδεία. Να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος από το προϋπολογισμό το κράτος. Σωστά. Δεν είναι μόνο όπλα, δεν είναι μόνο κάτι επενδύσεις. Σωστό είναι αυτό που σας ακούσει. Να δείτε τι καλύτερα αποτελέσματα τα έχουμε στο βάθος χρόνου. Ωραία, πέστε μας. Εγώ πιστεύετε ότι επειδή το συζητάγαμε και με ακροατές εδώ την προηγούμενη φορά και με γονείς παιδιών που θέλουν να κάνουν αθλητισμό, υπάρχει μια αίσθηση σε πολλοί κόσμο. Εγώ το λέω με αφορμή και μια συνέντευξη που είχα διαβάσει παλιότερα που είχατε δώσει. Που λέγατε πως από τη μία μέρα που είχατε ένα πολύ καλό μισθό τότε ως γυμναστής του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Ότι κάνατε λάθος τότε μια επιλογή να φύγετε και να. Όχι που γυρίσατε πάλι στο στίβο, σε σύγκριση με τις αποδοχές που είχατε να δουλεύετε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχατε πει τότε για 800 ευρώ το μήνα. Ότι μήπως και οι γονείς λίγο με όλο αυτό που γίνεται. Εγώ θα το πω και με αφορμή και το τηλεοπτικό κομμάτι. Έτσι, βλέπουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ στην τηλεόραση, μεγάλα συμβόλαια με τις ομάδες, διοργανώσεις. Ο κόσμος δεν έχει την εικόνα και την κάλυψη. Δηλαδή έχουν μείνει λίγο ρομαντικοί, να το πω, αυτοί που ασχολούνται με το στίβο και μιλάς με ένα γονιό, ας πούμε. Και σου λέει, γιατί να το κάνω το παιδί μου να πάει να τρέξει, και αν δεν γίνει γρήγορος ή αν δεν πηδάει μακριά στο άλμα εις στο τριπλό, ξέρω εγώ, τα λεφτά που μπορεί να πάρει από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ είναι πολύ περισσότερα. Θεωρείτε ότι έχει γίνει και εκεί ένα λάθος ως προς την παιδεία κυρίως που το λέτε? Γι' αυτό εγώ ζητάω ο γυμναστής στο σχολείο να έχει δυνατότητα να δοκιμαστούν τα παιδιά σε πολλά αγωνίσματα. Μετά να πάει να γραφτεί κάτι παιδί, θα του αρέσει κάτι. Εμείς στο Στίβο έχουμε τόσο μια πλειάδα αγωνισμάτων που μπορεί να καλύψουμε όλα τα παιδιά. Και το λίγο παχουλό, λίγο πιο ψηλό, λίγο πιο κοντό. Για όλους έχουμε χώρο και αγώνισμα. Αυτά θα μπορούσαμε να τα τακτοποιήσουμε πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και εσείς οι δημοσιογράφοι να μας βοηθήσετε να το διαφημίσουμε αυτό το πράγμα. Για να φτιάξουμε προσωπικότητες με ωραία βιώματα. Για εγώ επιμένω, παιδιά που αγωνίζονται από μικρή ηλικία σέβονται τον συναθλητή,
σέβονται το σημαντητή. Αυτή η πλευρά της προσωπικότητας είναι πολύ σημαντική για τον συνεργάτη αύριο, για τις συνεργασίες που θα κάνει στη ζωή του, στο επαγγελματικό του, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Μάλιστα. Αλλά σε ρωτήσω τότε κάτι προσωπικό, το οποίο όλος ο κόσμος το έχει απορία όταν βλέπει κάποιο διάσημο να στρατεύεται και να κατεβαίνει και να διεκδικεί, ας πούμε, την ψήφο του κόσμου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να στρατευτείτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα στις εκλογές και στις προηγούμενες και τώρα? Σε αυτά τα προβλήματα εδώ που συζητάμε είναι μια παραπάνω από μια 20ετία πια, μετά την Ολυμπιάδα, να το πούμε έτσι. Ναι. Ξεκινήσανε η κατηφόρα. Περάσανε πολλές κυβερνήσεις. Σε όλα αυτά τα προβλήματα πάντα ερχότανε κάποιος από το ΚΚΕ για να μας ρωτήσει για τα προβλήματα και έκανε ερώτηση. Ερώτηση, επανερώτηση στη Βουλή. Στη Βουλή. Πηγαίναμε στους συλλόγους, είχαμε συζητήσεις, δηλώσεις εναντίον κάποιες αποφάσεις κυβερνητικές για το αθλητισμό, γιατί πάρα πολύ δύσκολα περνάνε οι σύλλογοι. Από εδώ και πέρα αυτό τι σου δείχνει? Κάποιος θέλει να σε υποστηρίξει, κάποιος θέλει να είναι μαζί σου, κάποιος είναι με το πιο απλά στρώματα και δεν έχει έρθει κάποιος εκπρόσωπος στο Ολυμπιακό στάδιο από άλλα κόμματα της τομέα αθλητισμού. Γιατί να μην έρθουν να δούνε και να κάνουμε και κάτι άλλο? Κάθε κυβέρνηση δεν έκοψε κορδέλα γιατί θα φτιάξουμε αυτό. Και εγώ λέω στο αθλητισμό κόβουμε την κορδέλα, στο τερματισμό. Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, με αυτό και αφού σας ευχηθούμε καλή επιτυχία προσωπική στις εκλογές, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο γενικότερο πριν κλείσουμε για τις εκλογές που έρχονται? Εγώ θέλω ο λαός να σκεφτεί πάρα πολύ καλά, γιατί το κέντρο αποφάσεων, η Βουλή, πρέπει να εκπροσωπείται από πιο πολλοί βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμμα. Γιατί ένας πολύ έξυπνος, πλούσιος άνθρωπος είχε πει, αν εγώ και ο εργάτης μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, κάποιος είναι ηλίτιος. Μάλιστα. Κύριε Πομάχη, να σας ευχηθούμε, να σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε. Θυμίζουμε ότι μιλήσαμε τον κύριο Γιώργο Πομάχη, υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βόρειο Τομέα. Να είστε καλά και καλή επιτυχία προσωπική.